Εσύ για πες τώρα, Σπύρο, με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, δηλαδή με όλα αυτά που βγήκες και είπες για την Αντωνά, για το μακιγιάζ και τα λοιπά, βγήκαμε όλοι, σχολιάσαμε, είπαμε ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες, γιατί δεν μιλάμε, δεν είναι ωραίο να αναφέρεσαι έτσι σε μια κοπέλα, σε μια γυναίκα, δεν είναι ωραίο πράγμα. Ανασκευάζεις, θεωρείς ότι ήταν ένα ατόπιμα το οποίο υπέπεσες? Πρώτον, δεν έθιξε και δεν προσέβαλε κανείς την καλεσθησία κάποιου. Κανένας. Έμεσα το έκανες. Κανένας. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις για τις οποίες δεν μπορούν να προκύψουν από κανένα ενδεχόμενό μου. Τυχαία δεν έμεσα το έκανες. Όταν λες ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη μετά τη φωτιά. Δύο λεπτά. Ήρθα 12 κιλά πιο αδύνατος. Ήρθα με μουσια ναυαγού. Δεν με αναγνώρισαν οι γονείς μου. Η μητέρα μου λέει τρόμαξα να σε γνωρίσω. Αυτό έπρεπε είναι να παρεξηγηθώ. Αυτό είναι μια αλλαγή που είχες υποστεί. Δεν έπρεπε να παρεξηγήσω. Είναι μια αλλαγή που είχες υποστεί από το καιρό που είχες. Είναι το μετά, survivor. Δεν είναι το πριν. Δεν είναι το μακιγιάζ. Εμείς οι γυναίκες, ή το ένα ωραίο ρούχο, ή τα μαλλιά μας να τα βάψουμε, το χρησιμοποιούμε γιατί αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί μας αρέσει περισσότερο, ενισχύει την εικόνα μας. Εννοείται, μακιγιάζ πουλάω. Ο Yves Saint Laurent έχει αναδείξει ότι το καλύτερο μακιγιάζ της γυναίκας είναι το θάρρος της. Δηλαδή ο Κοσανέλ έχει πει δεν χρειάζεται τίποτα, βγείτε έτσι με την αυτοπεποίθηση. Δεν λέμε αυτά τώρα. Δεν προσέβαλε κανείς την καλεσθησία κάποιου. Δεν αισθάνεσαι ότι για μια γυναίκα... Είναι κάτι το υποκειμενικό, είναι απόλυτα υποκειμενικό. Αν κάτι αρέσει σε μένα, μπορεί να μην αρέσει σε εσάς και δεν είναι ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια, αλλά δεν θέλει έναν τρόπο να το εκφράσει αυτό. Είναι τελείως υποκειμενικό και δεν αφορά κανέναν. Είναι σαν να το αλλάξει. Και δεν επιτρέπεται να εκδηλώνεται κάποιος. Εξηγείς λίγο το ανεξήγητο πάντως. Υπάρχει ένα προηγούμενο μεταξύ σας όμως. Δεν πρέπει να εκδηλώσει κάποιος. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τίποτα προηγούμενο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση. Μαζί ήμασταν, Νίκο, και ήταν αυθόρμητη αντίδραση από όλους. Δεν ήταν μόνο από μένα. Ναι, άλλο είναι αυτό όμως και άλλο είναι δημόσια να το πεις. Είναι προσωπικό. Όλοι το εκφράσαμε. Δημόσιο εννοεί το βράδυ που ήταν. Ήμασταν το βράδυ με τον Νίκο, ήταν δημόσιο. Ναι, αλλά στην πρεμιέρα του παιχνιδιού και όλοι ξαφνιαστήκαμε. Το είπατε στο σπίτι. Εσύ μετά το είπες δημόσιο. Αυτό ότι με ρωτήσανε. Με ρωτήσανε και δεν μπορούσα να μην πω. Ό,τι μας ρωτάνε επιλέγουμε εμείς τι θα πούμε. Όχι, μα εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Όταν με ρωτάνε πώς την είδε στην Αντωνά και με ρωτήσατε ξεκάθαρα πράγματα. Καταλαβαίνει ότι μια γυναίκα όμως μπορεί να προσβληθεί και μια. Η Βρυσίδα που είναι γυναίκα στο κορίτσι σου που τη λατρεύεις και την αγαπάς και σε λατρεύει και σε αγαπάει. Ναι. Αν αφορούσε εκείνη για αυτό το σχόλιο. Ναι. Δεν θα έδινε σημασία. Δεν θα έδινε σημασία. Καμία εκείνη, σημασία. Πώς που είναι δεν γυναίκα, όταν σημασία. Το άκουσε αυτό, τι σου είπε. Σπύρο μου, καλά έκανε και το πες. Η Βρυσίδα κινείται άβαφη. Τις περισσότερες φορές είναι άβαφη. Δεν έχει δώσει. Δεν θα έδινε εκείνη σημασία. Εσύ δεν θα έδινε. Όχι, καμία. Πιστεύω θα γινώσουν έξαλλο. Όχι. Έξαλλο. Για ποιο λόγο. Έχω λόγο. Όχι, αλλά θα θεωρούσε ότι υπάρχει κάποιο λόγο που κάποιο άλλο έγινε έξαλλο. Γιατί εγώ δεν έχω λόγο να γίνω έξαλλο. Συγγνώμη. Όταν γυρίζουν και σε ρωτάνε πώ είδε την Αντωνά, θεωρούν πώ την είδε στο παιχνίδι. Αγωνιστικά. Όχι. Δεν σου είπανε εάν τη γνώρισε και πώ σου φάνηκε, όχι. Αν το πόδι τη είναι ένα 50 ή ένα 40. Δεν με ρώτησαν κάτι τέτοιο. Με ρώτησαν. Με ρώτησαν συγκεκριμένα πράγματα. Πώ την είδε, δεν τη γνώρισα. Και δεν είναι κακό να μην γνωρίσω κάποιον. Δεν τη γνώρισα για κάποια δευτερόλεπτα. Σαφώ μετά την γνωρίσαμε. Ήταν κάτι αυθόρμητο το οποίο όλοι συμφώνησαν και όλοι παραδεχτήκανε. Και εντωμεταξύ έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα μετά από αυτό το δώρο που έγινε και νομίζω ότι είναι ένας δώρος. Ναι, κοίτα Σπύρο, υπάρχουν άνθρωποι που όταν προσβάλλουμε, τους αρέσει που προσβάλλουμε γιατί προσβάλλουμε και εκεί. Μα δεν προσβάλαμε κανένα. Προσβάλαμε την καλεσθησία κάποιου για όνομα του Θεού. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις από εκεί που δεν υπάρχουν. Καλά, ποιες εντυπώσεις, ειδικές δηλώσεις. Εγώ νομίζω ότι έχει ξεφεύγει κριτική. Μα όταν το δώρα μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί θεωρώ ότι είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τι λέει και προσέχει τι λέει. Αυτό ήταν καθαρό προσβολή. Που λες τώρα δεν το εκτιμάς. Σίγουρα υπάρχει. Διότι ήμουν συγκεκριμένο στο σχολιασμό μου. Είπες κάτι το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο για έναν άνθρωπο, τον θίγει. Δεν είναι καν τίποτα δυσάρεστο. Εντάξει. Δεν εγώ την το αναγνώρισα. Αν εσένα δεν σε αναγνωρίσουμε γιατί άλλαξες. Από ευγένεια δεν το λες. Από ευγένεια δεν το λες. Ακόμα και να μην την αναγνωρίσεις. Θα σου πούμε. Το αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Και δεν αφορά κανένα. Απλά επειδή έδειξε ότι κάποιοι συμφώνησαν μαζί σου, υπάρχουν έξω πυροβολημένοι που συμφωνούν ακόμα και στη χειρότερη συμπεριφορά που θα έχουν. Θεωρείς πυροβολημένους κάποιους που δεν αναγνώρισαν κάποιους. Υπάρχουν κάποιοι. Είσαι σίγουρος που δεν μιλάω για αυτό τώρα. Σπύρο, μην βάζει εμένα στο στόμα πράγματα που δεν έχω πει. Δεν είμαστε πυροβολημένοι σε κόσμο που μπορεί να μην. Είπε ότι συμφωνεί μαζί σου ο κόσμο. Ο κόσμο συμφωνεί και με τι πιο δυσάρεστε συμπεριφορέ. Αυτό είπα. Τίποτα επιπλέον. Και εσύ δεν θέλω να διαφωνεί σε κάτι λογικό. Σημαίνει δεν θέλει. Είναι λογικό. Να πεις για μια γυναίκα δεν την αναγνώρισα από το μακιγιάζ. Δεν την αναγνώρισα απλά.
Γιατί απλά δεν υπήρχε το μακιγιάζ. Και περιμένετε από το Μαρτίκα να μάθετε την πολύτιμη αξία του μακιγιάζ στη ζωή μας. Δεν νομίζω. Την έχει αποδείξει αυτή την αξία του μακιγιάζ. Απ' την άλλη, πίσω από το μακιγιάζ, Ποσειδώνα μου, κρίνονται χαρακτήρες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το μακιγιάζ. Μίλα για χαρακτήρες, όχι για εμένα. Μίλα για αγωνιστικότητα, το μακιγιάζ. Για χαρακτήρες, κατάλαβες. Και είναι πιο σημαντικό και πιο, νομίζω. Και για το θέμα της αξιολόγησης του χαρακτήρα, απάντησε με πολύ μαγιά εχθές ο Σάβας. Πέρα από κάθε φιλία. Για χαρακτήρες και αγωνιστικότητα, ναι. Μεγάλος μάγκας ο Σάβας και του δίνω το χέρι μου. Τον παραδέχομαι το Σάβα. Άλλο η αγωνιστικότητα. Γιατί πίσω από το μακιγιάζ, ας δούμε κάτι πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό λοιπόν να μην φύγουμε και το μακιγιάζ. Στην επιφάνεια του μακιγιάζ. Δεν είναι επιφάνεια. Απλά επειδή δεν αναγνώρισαμε κάποιον. Επειδή δεν αναγνώρισαμε κάποιον, δεν μπορεί να μου χρεώνει κάτι. Δεν σου χρεώνω ότι να δούμε. Μήπω θεωρεί ότι κάποιο δεν αναγνωρίζει κάποιον είναι και μισογενή. Μήπω το αντιλαμβάνει. Μήπω αυτό το επικροτεί. Μου βάζει στο στόμα πράγματα που δεν έχω πει. Μήπω το επικροτεί. Αυτό το επικροτεί. Γιατί έχουν ξεφύγει λίγο οι έννοιες. Για την αγαπημένη του, λογικό. Μήπως το επικροτείς κι αυτό, άρα το επικροτείς. Δεν το δηλαδή κάποιος που δεν αναγνωρίζει κάποιον είναι μισογύνης. Με φτυχισμένες γυναίκες στη ζωή μου. Να μην είχε το επικροτείς. Εσύ δεν ξέρω τι θα έλεγες για να την υποστηρίξεις. Θεωρώ ότι η φιλοξενία σου δεν θέλει ούτε να προσβάλλει ούτε να θίξει. Ένας άντρας που αγαπάει τη γυναίκα σου, ένας άντρας που αγαπάει την πρώτη στιγμή. Για να τον υποστηρίξει, θα δικαιολογήσει τον άντρα που λες. Ή γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο Ποσειδώνα μου. Είσαι σίγουρος για αυτό που λες ή γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ το τηλέφωνο από τον υποστηρίξει τη σύντροφό του. Το οποίο αντέδρασε μέσα από τα 10 ψεύτικα προφίλ που έχουν δημιουργήσει. Δεν το ξέρω αυτό. Επέτρεψε μου να γνωρίζω περισσότερα. Απλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι χρόνια με μία γυναίκα. Και δεν μου λες, όταν ο Άρης και η Αντωνά φύγανε παίκτριες, προσβάλλαν παίκτριες, λάμβαναν εξώδικα και παραλίγο αγωγές για ψέματα που δημοσίευαν και προσβάλλανε γυναίκες υπολήψεις, γυναικές υπολήψεις. Εκεί δεν είναι μισογύνιδες. Δεν το γνωρίζω. Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Εγώ απλά σου όλη Ελλάδα το ξέρει. Δεν μπορώ να φανταστώ. Ποιος έχει εκθέσει τη γυναίκα του στο Πανελλήνιο. Ποιος έχει εκθέσει τη γυναίκα του στο Πανελλήνιο. Μπορώ να ολοκληρώσω. Λοιπόν, μα δεν μου απαντάς να πιστέψω ότι ο Άρης δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Άρης δεν θα υποστηρίξει την αγαπημένη του, τη σύντροφό του, αλλά θα το κάνει επειδή χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος υποστήριξε. Έχεις μιλήσει με τον Άρη καθόλου μετά από όλα αυτά. Όχι, δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω με κανέναν. Ελένα μου, δεν έχω λόγο να μιλήσω με κανέναν. Δεν έχω λόγο να μιλήσω με κανέναν. Τρίτο πρόσωπο δεν έχει βεβαιώσει καμία πλευρά. Τα κορίτσια εν αγνία τους και χωρίς να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους που ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ποιος τους εκθέτεται μια σεζόν ολόκληρη, ο Άρης και η Αντωνά. Αλλά το δικός μου σχολιασμός δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά. Κανένα λόγο δεν είχα. Μιλάς για ένα κομμάτι με αυτό το λόγο. Ήταν αυτό της παρέας μας. Εκείνο το βράδυ, όλη η Ελλάδα τα ξέρει. Σπυρό, μην γυρνάς Σπυρό. Την πλάτη σε γεγονότα που σου λέω, τα οποία είναι αποδεδειγμένα στο Πανελλήνιο. Άρα για να αναφέρεις εκεί, το έκανες εκδικητικά. Όχι, να εκδικηθώ κανένας, δεν το έκανες εκδικητικά. Μα σου εξηγώ, δεν έχει κανένα λόγο. Okay. Δεν υπήρχε κανένα λόγο. Αν ήταν, θα έλεγα για αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία με προκαλείς και αναφέρω. Τα παλιά δεν θα έλεγα για αυτά τα συγκεκριμένα. Αλλά για να τα θυμάσαι εσύ. Οι παίκτριες που ήταν σοβαρά προσβεβλημένες, εν αγνία τους υπεραστήθηκαν τον εαυτό τους, μπορούσαν να το κάνουν όταν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Άρα, πόσο, είπες ότι είπες για εκδίκηση. Πόσα ψέματα. Η Αντωνία βγήκε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τα ψέματα και το πόσο εξέδεσε σοβαρή κοπέλα. Εξέδεσε σοβαρή κοπέλα για τα προσωπικά της σε μια πολύτιμη στιγμή για τη ζωή της. Αυτό δεν το ξέρω. Πολύτιμη στιγμή αυτό για τη ζωή της. Για το τώρα. Και βγήκε και την εξέδεσε και δέχτηκε εξώδικα για να ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη, για να σου πω κάτι. Συγγνώμη, γιατί τα ξεχνάς αυτά. Μα ήμουν σε άλλη εκπομπή, δεν ξέρω. Γιατί τα ξεχνάς. Δεν ξέρω τι έλεγε στην εκπομπή που ήταν η την επικαιρότητα την περσινή. Την ξέρει όλη η Ελλάδα και δεν ήξερε τι ήμουν σε άλλη εκπομπή. Και δεν σχολιάζατε τη συγκεκριμένη επικαιρότητα. Απλά σου επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι έτσι που το θέτει είναι σαν να λες. Είπα αυτό για εκδίκηση. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Και ο Άρης ο Ελέδη, συγγνώμη, πρέπει να το πούμε. Μάλλον κρίνει εξιδίων τα αλότρια κι εσύ. Σπύρο μου. Γιατί εγώ δεν πράττω έτσι. Αν ήθελα να πω κάτι θα το πω συγκεκριμένο όπω το λέω τώρα. Ήταν απλά αυθόρμητη αντίδραση μια παρέα που δεν αναγνωρίσαμε. Κάποιο που δεν αναγνωρίσει κάποιον. Διαφωνούμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο. Η παιδεία σου και το μυαλό σου έχουν περιορισμένα όρια που ψάχνεις απεγνωσμένα τρόπους για να ξανασυζητηθείς. Για ποιο λόγο το έγραψε αυτό? Εσύ να για να δημιουργηθεί ντόρος, γιατί Νικό μου, το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Δεύτερη χρονιά τώρα και το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Τέσσερις προσθήκες μπήκανε. Και μόνο και το τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει. Σχόλιο σου για την Μαρία. Αν δεν μπορεί να απαντήσει. Δημοσίευσε ο ίδιος το προφίλ του απαντήσεις που έλαβε από τα 10 ψεύτικα προφίλ του. Αυτό δημοσίευσε.
και θέλει να δημιουργήσει τον τόρο, γιατί το τηλέφωνο απλά δεν χτυπάει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε εκτεθεί απέναντι σε μια τεράστια υποκρισία. Ποιος εξέθεσε στο Πανελλήνιο τη γυναίκα του? Αυτό είναι κάτι που και το ξέρουν οι πάντες. Ξέρω ότι, δηλαδή, και σας λέω γεγονότα που έχουν σχολιαστεί πέρα, από όλες τις εκπομπές για τους πάντες. Ποιος εξέθεται παίκτες που δεν μπορούσαν να υπερασπίσουν τον εαυτό του. Τον εαυτό τους. Για άμα ξέρει κάποιος όλα αυτά μου λέει να απαντήσεις. Εγώ καταλαβαίνω τι εννοεί. Γιατί με είναι σάφωνο. Γιατί αυτή τη φορά πέφτεις από τα σύννεφα. Αυτό το σκέφτομαι, δεν το ξέρω. Αυτό που λες δεν το ξέρω. Η δουλειά σου γίνεται είναι. Κατανοητό γιατί αυτό, στο έχω πει επανειλημμένα. Γιατί το αποφεύγεις, μα δεν το κατέ... σου είναι. Κοίταξε, όταν κάποιος δεν γνωρίζει κάτι σημαίνει ότι αποφεύγει. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν μπορώ να διαβάσω. Άρα μπορεί να παρέμβει. Καλά παιδιά είμαστε, με κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Άρη, πάρε μας τηλέφωνο. Η σχέση σας με τον Άρη, τώρα θα το ρωτήσω εγώ αυτό, δεν το ξέρω ειλικρινά. Δεν ήταν ποτέ καλές. Δεν είχα ποτέ... Δεν είχατε φιλικές σχέσεις ποτέ. Δεν είχα ποτέ φιλικές σχέσεις με τον Άρη, διότι ο χαρακτήρας του Άρη αποδεικνύεται μέσα από το ότι 2 χρονιές δεν έχει προταθεί να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρείς του πασχίζει ότι απεγνωσμένα το... να μπει σε αυτό το παιχνίδι και δεν του έχει γίνει καμία πρόταση. Αυτό αποδεικνύουν το λόγο ένας πολύ δυνατός αγωνιστικά παίκτης, ίσως ο καλύτερος αγωνιστικά παίκτης που έχει περάσει και δεν συμμετείχε ούτε στο All Star. Δεν γίνεται να απουσιάζει ο καλύτερος αγωνιστικά παίκτης που έχει περάσει ποτέ από όλα τα παιχνίδια. Θεωρείς να απουσιάζει από ένα All Star. Με αυτό που παίρνει και δημοσιότητα και γίνεται ντόρος και τα λοιπά, υπάρχει περίπτωση δημιουργεί... να χτυπήσει πιο εύκολα το τηλέφωνο του, αυτό λες. Προκαλεί τον ντόρο γύρω από το όνομά του με την οποιαδήποτε παραμικρή ευκαιρία. Γιατί τώρα το να μην αναγνωρίσουμε κάποιον, κατά τα ψέματα ούτε μισογύνη σε κάνει, ούτε σε αλλά έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το κορίτσι του, έχει το δικαίωμα αυτό... να υπερασπιστεί τη γυναίκα του με τον τρόπο που εκείνος κρίνει γιατί ξέρω ότι είναι η βρυσίδα. Κάθε άνθρωπος όμως είναι διαφορετικός. Ωραία. Το υπερασπίστηκε με πολύ λάθος τρόπο. Είμαι πάρα πολύ άνανδρο τρόπο. Δεν μπορείς να χρεώνεις. Έχουμε χάσει τις έννοιες λίγο. Δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει μισογύνης, δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει σεξιστής. Όταν ο άλλος ζει με ευτυχισμένες γυναίκες δίπλα του, δεν μπορείς να του χρεώνεις κάτι τέτοιο επειδή απλά δεν αναγνώρισε κάποιον. Όταν... Είναι ο ντόρος που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι ο ντόρος που θέλουμε να δημιουργήσουμε για ένα απλά και μόνο λόγο. Είναι ευκαιρία που ψάχνουμε. Γιατί απλά δεν χτυπάει το τηλέφωνο, Ποσειδώνα μου. Μα το έχει πει 10 φορές, είσαι σίγουρος. Μα αυτό είναι ο λόγο. Δεν χτυπά, θα ήταν εκεί. Μα είναι δικό σου το τηλέφωνο, δεν δικό σου. Μα 4 προσθήκες μπήκανε. Πούντο. Μπαίνουν κι άλλοι. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα μπαίνουν.